βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποστηριχόμαστε στο χώρο μας μετά από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ και τώρα θα αναφέρω τους επισήμους. Μην παρεξηγηθείτε γιατί κάπως παράξενα μπορεί να σας πω. Λοιπόν, καταρχήν θα πω τον Πέτρο Φιλίππου Αγγέλου που θα μας παρουσιάσει το βιβλίο σήμερα. Μετά θα μιλήσουμε για τον τοπικό μας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον κύριο Γιώργο Βλάχου. Τον κύριο Σπαδάκη, τον κύριο Λάζαρο Καραουλή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Σμέρο, Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Μανώλη Λέζο, Αναπληρωτή Γραμματέα Κηφισιάς του ΠΑΣΟΚ, τους Προέδρους των Συλλόγων των Νέων και Κηδεμόνων, την Ομοσπονδία Συλλόγων Ροκού, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, τον κύριο Αμπριώτη Αλέξανδρο, τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, τη Νέα Ομοσπονδία Συλλόγων Ροκού, την κυρία Λούση Μπέτα, υπεύθυνη μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της τοπικής του Πασόκου Δήμου μας. Ωραία. Και τώρα θα πω τους δικούς μας. Θα πω τον κύριο Διονύση Καμπιώτη, αρχηγό της παράταξης της Συμμαχίας Δημιουργίας. Θα πω τον κύριο Φώτη Χρυσούλα, θα σας πω με τη σειρά που σας βλέπω. Τον κύριο Φώτη Χρυσούλα, Δημοτικό Σύμβουλο. Τον κύριο... είναι πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καπαμπιδιού Μαρία Ντάση. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αφιτνών. Το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λίτσα. Τον κύριο Πιλίρη, τον αγαπημένο κύριο Πιλίρη, τον κύριο Πούλο που πήγε και κρύφτηκε και δεν τον βλέπω. Έχω ξεχάσει κάποιον να με συγχωρέσει. Τον κύριο Καραμέρο, συγγνώμη, και τον πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπαντρητίου, τον κύριο Αναστάσιο Αναστασίου, που πάντα είναι εδώ κοντά μου σε ό,τι κάνω να με βοηθάει. Ο επικεφαλής της παράταξης Συμμαχίας Δημιουργίας μας πρόσφερε τα αγγλικά που θα απολαύσουμε στο τέλος. Η κυρία Μαρία Ντάση μας κάλυψε τα έξοδα για την υποληψία. Ο κύριος Φώτης Χρυσούλας όλο αυτό το καιρό έχει ασχοληθεί με τη συντήρηση, την καθαριότητα του κτηρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λίτσας με τη βοήθειά του νοικιάστηκαν οι φορεσίες του χορευτικού τμήματος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Το τοπικό σύμβολο Καπαντρητίου, Δημήτρη Ζαμπούρα, το κτήμα Λαζαρίδη και τους τοπικούς παραγωγούς μας, Αναστάσιο και Δημήτριο Πιπέρκα και την Αθανασία Μπάλτα, που μας πρόσφεραν τα κρασιά της βραδιάς μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ΕΦΚΑ για τη βοήθειά τους και ιδιαίτερα τον κύριο Κάρο, που χάρη σε αυτόν έχουμε φώτα σήμερα. Πέντε μέρες ήταν κρεμασμένος σήμερα για τον αγροτικό συνεταιρισμό, είναι μια ιδιαίτερη. Είναι μια μέρα που πραγματοποιείται ένα όραμα, για το μέλλον. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το δημιουργητήριο συσκευαστήριο Ελαιολάδου, ευγενικής χορηγίας της κυρίας Γεωργίας Μαρτίνου, που πάντα είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, προσφέροντας και πραγματοποιώντας πολλά όνειρά μας. Το συσκευαστήριο θα εξυπηρετήσει τις διάφορες ανάγκες των παραγωγών μας, με σκοπό να συσκευάσουμε την παραγωγή τους και να τους καθιστούμε ανταγωνιστικούς στη δύσκολη αγορά του ελαιολάδου. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Χατζηγιαννάκη να μας παρουσιάσει τη διαδικασία της λειτουργίας του. Σήμερα
βρίσκονται στη πορεία θα μπορέσετε να τους διασταυρώσετε και αν χρειαστείτε τη βοήθειά μας αυτό, πολύ ευχαρίστω. Εμείς είμαστε εταιρεία η οποία πορεύεται μηχανήματα επιχειρήσεις. Τυχαίνει να είμαστε στις φίρμες, οπότε είμαστε γείτονες εδώ. Και πριν από ένα 1,5 χρόνο πήραμε την κλίση να ανταποκριθούμε με μηχανήματα. Ήταν μεγάλη μας χαρά και εκφράσαμε όλα στην επιθυμία μας ότι αν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, πολύ ευχαρίστως. Συγκεκριμένα, όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει τυποποίηση, φεύγουμε από αυτό που λέμε, φέρετε από την εκεφή, γίνεται στο σπίτι ή δώστε στον αδερφό του ξάδερφο κλπ. Αλλά έχουμε ένα προϊόν το οποίο πρόκειται να μπει στην αγορά. Εκεί υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελαιολάδων όσον αφορά τι είναι το ελαιολάδο και όσον αφορά αυτό που έχουμε μέσα στη φυλάκη μας, σε εμάς είναι κατάλληλο ή όχι. Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται, δεν ξέρω ακόμα και κανένα λιοτριβέα εδώ, όπως είναι και το κρασί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στείλουμε τον καρπό και βγάζουμε το χυμό, αλλά είναι κάτι το οποίο βάσει τη διαδικασία που υπάρχει, έχει την ψυχάλαψη, εφήτηση, ανοίγει το κύτταρο για να βγει το ελαιόλαδο. Οπότε η όλη διαδικασία αρχικά είναι σύνθετη. Από εκεί και πέρα για να πούμε ένα ελαιόλαδο και αυτό που συνήθως εμπορεύεται και καλό θα είναι αν μπορούμε να καταφέρουμε να είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές ανάλογα με τα χημικά του, χημικές του αναλύσεις. Οξύτητα, υπεροξύτητα και κάμα. Τώρα όλα αυτά που σας λέω δεν ξέρω αν είναι κατέλη ημέρα. Αυτό σας δίνω κάποιες λίγες πληροφορίες για να σας πω ότι στην προσπάθεια αυτή, αν θα χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια από εμάς, θα είμαστε εδώ για να σας τα εξηγήσουμε. Γιατί το να έχετε δυνατότητα ένας παραγωγός να μπορέσει να εμπορευστεί το δικό του προϊόν είναι πολύ σημαντικό και ακόμα καλύτερα να είναι ανταγωνιστικός. Για να είναι ανταγωνιστικός, σήμερα ζούμε στην εποχή του γρήγορου, του στιγμού και του εντός προδιαγραφών. Εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί όσον αφορά τις τιμές ή όσον αφορά αυτό που υπάρχει ας πούμε στην αγορά, αλλά μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην ποιότητα. Γιατί εσείς είσαστε δίπλα στην παραγωγή, μπορείτε να το φροντίσετε και μπορείτε να παράξετε ένα προϊόν το οποίο λόγω της ποιότητας θα είναι ανταγωνιστικό. Αν έχω την ευκαιρία να αλλάξουμε κάποιες διαφάνειες γρήγορα να σας περάσω, μπορούμε να αλλάξουμε διαφάνειες. Τελειώσει η ζωή του για να βάλουμε ημερομηνία λήξη.
Και αυτές είναι οι διάφορες γιάννες που υπάρχουν, αλλά στην ΚΥΦΕ, οι γιάννες, η λευκοσυντήρευση. Για την άδεια τυποποίησης θα μιλήσουμε με, το συνεταιρισμό, γιατί όταν κάποιος εμφιαλώνει και δίνει και το νούμερο που εμφιαλωθεί και θα μπορέσει να δούμε ότι είναι εμπορεύσιμο, χρειάζεται να έχει προϋπάρξει άδεια της τυποποίησης. Μία διάταξη πώς μπορούν να είναι τα μηχανήματα. Επίσης, πολύ σημαντικό, η τεχνογνωσία για να μπορείς σήμερα να το γνωρίζεις καλά. Το ελαιόλαδο έχει τεχνογνωσία που περισσότεροι την αγνοούν. Στο κρασί υπάρχει τεχνογνωσία, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό επιχειρηματικό όσον αφορά τα συστατικά του κρασιού και πώς μπορούν να το παράξουν. Το ίδιο χρειάζεται να γίνει και στο ελαιόλαδο και αυτός που αποσκοπεί στο να πουλήσει ένα πιο ακριβό προϊόν, καλό είναι να κατέχει τα θέματα, τα συστατικά, τα αποτελεσματικά και όλα αυτά στο ελαιόλαδο. Γι' αυτό γίνονται και σεμινάρια όταν ο λειτουργός αξιολόγησης θα κάνει. Επίσης, η παραγωγή ελαιολάδου υπάρχουν τα ηλεκτρονικά λειτουργία της παράγωγης περιοχής. Όπως δίνεται και η δυνατότητα σε κάποιον ιδιώτη να κάνει το δικό του ηλεκτροπείο για να κάνει τη δικιά του ηλεκτρονική παραγωγή. Αυτός εδώ είναι ο εξοπλισμός τον οποίο έχουμε προμηθεύσει στο συνεταιρισμό και όσοι από εσάς θα το είδατε είναι ενδιάμεσα στην αίθουσα. Οι δύο εδεξαμενές είναι το φιλτράριο, το φίλτρο, το εδεξαμενίνου φιλτραρισμένου, μετά το γέμισμα, το δίδυμα του καπακιού, το καυσίμι και η μονομηνία λήξη των δαπέλων. Ξέρω ότι είναι και άλλοι ομιλητές, δεν θα σας πάρω όλο τον χρόνο, όπως θα φέρετε κάτι να συμβιώσετε. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας στο συνεταιρισμό, όποτε θέλετε για περισσότερες πληροφορίες να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που είναι η δική μας κίνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας τους συνεργούς που χρηματοδοτήσαν αυτή την αγορά και να τους πω ότι θα είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε το συνεταιρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Για την αναγκαιότητα όμως των αγροτικών συνεταιρισμών, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ανδρέα Μπέκα. Θα μας μιλήσει για τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα και τη σημασία τους. Καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας Μπέκας, είμαι τεχνολόγος στο Πόντο, η οργανική μου θέση είναι στη ΛΑΟ της Ανατολικής Αττικής. Και το δεύτερο μου είναι που έγινε πρώτο τώρα είναι πάνω στα αγροτικά συνεργατικά σχήματα και η σημασία του στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλές δουλειές. Βλέπω από κάτω τον μεντορά μου, τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, οπότε με έχει πιάσει το σχετικό τράφικο τι θα πω για τους συνδεσμούς. Όπως βλέπω και προέδρους συνδεσμό, τον κύριο Θάνο Κερμάγερ, πρόεδρο του Ατομικού Συνεταιρισμού Αθηνών, τον πρόεδρο τον κύριο Λάζαρο Οικονομίδη, που είναι νεοσύστατος συνεταιρισμός κυπευτικών Μαραθώνα, ο Μαραθώνας, τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Άγιος Γεώργιος, τον κύριο Κοντογιάννη και την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη. Τώρα δεν βλέπω κάποιον άλλο πρόεδρο κάποιου συνεταιρισμού, αν υπάρχει και δεν το πει, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα σας δείξω, δεν σας κουράσω στην παρουσίαση για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το χορευτικό. Ξέρουμε πολύ καλύτερα οι παρευρισκόμενοι εδώ, γιατί είναι και μέλη του συνεταιρισμού και πρόεδροι του συνεταιρισμού, γιατί είναι καλό να συσπηρωθούμε όλοι μέσα σε ένα συλλογικό όργανο που ονομάζεται Συνεταιρισμός και Ομάδα Παραγωγών. Λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική γεωργία είναι ότι έχει πολυδιασπασμένο και πολυτεμαχισμένο και μικρό γεωργικό κλήρο. Κρατάμε, έχουμε την πέμπτη θέση από την τελευταία 22η νομίζω από τους 28, από τους 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε θέμα εκπαίδευσης των αγροτών, ένα 7% έχει, μικρότερο από 7% έχει τη βασική εκπαίδευση σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικία από το 2016 έως το 2019 έχουν μειωθεί οι
οι αγρότες, κατά κύριο επαγγέλμα αγρότες, οι ενεργοί αγρότες, κατά 12.000 άτομα. Η ηλικία των νέων αγροτών που ασχολούνται τώρα είναι κάτω από 40%, είναι στο ποσοστό του 8,3%. Άρα, σιγά σιγά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τι θα γίνει, θα περάσουν οι εκμεταλλεύσεις, θα επιβιώσουν οι εκμεταλλεύσεις μάλλον αυτές που θα είναι σε βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις, να το πούμε έτσι, με μεγάλο κύρο. Και ο κίνδυνος αυτός που είναι ορατός είναι να εγκαταλειφθούν περιοχές απομακρυσμένες, ορεινές ή μειονεκτικές, με κίνδυνο, εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο, με κίνδυνο να χάσουμε την αγροτική μας κληρονομιά και τα τοπικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί πρέπει τώρα να έχουμε τη συμμετοχή μας και να είμαστε ενεργοί σαν μέλη στον συνδεσμό. Γιατί είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να πετύχει οικονομίες κλίμακας. Βλέπουμε και με την κρίση και με τα μνημόνια τα 10 χρόνια και τώρα με τον πόλεμο και όλα αυτά. Οι πρώτες ύλες, οι λιπάσματα από τα φάρμακα έχουν εκτοξευθεί ως 300%. Άρα μόνο μέσα από συλλογικά σχήματα μπορούμε να αποκτήσουμε οικονομίες κλίμακας και να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, αυξάνοντας την διαπραγματευτική μας δύναμη και αυξάνοντας το τονάζ, την ποσότητα που διαθέτουμε ώστε να πετύχουμε καλύτερη τιμή. Πάμε τώρα να δούμε στατιστικά 5 νούμερα, έτσι θα σας πω, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δυστυχώς, έως το 2011 δεν υπήρχε κάποιο μικρό αγροτικό συνδεσμό. Υπήρχαν μόνο τα καταστατικά που κατατίθεταν στα κατατόπιση στην Αμικία και ήταν γεγραμμένοι γύρω στους 6.700 συνδεσμούς. Αυτό, όταν το 2011 δημιουργήθηκε το Αγροτικό Μητρό, το Αγροτικό Μητρό Αγροτικών Συνδεσμών και Συλλογικών Σχημάτων, μόνο τις 3.400 συνδεσμοί παρουσιάστηκαν να καταθέσουν τα καταστατικά τους. Στην πορεία τους δόθηκε μία παράταση 2 ετών για να εναρμονιστούν με τον νόμο του 2011. Κατά γενική ομολογία μείναν όλοι έκπληκτοι, ειδικά αρμόδιοι διαρχή που υπάρχει διεύθυνση συνεργατισμού, όταν μόλις οι 5 συνδεσμοί καταθέσανε και εναρμονίσανε τα καταστατικά τους. Οι υπόλοιποι 6.500 συνδεσμοί αποδείχτηκαν ότι ήταν συνδεσμοί σφραγίδες. Λοιπόν, ο κόσμος όμως όταν ακούει τώρα συνδεσμός έχει δαιμονοποιήσει αυτή την έννοια. Το κακό που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια λόγω της κακοδιαχείρισης και ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, τα έννοια που οδήγησαν στην κατάρρευση του συνδεσμού κινήματος, δεν θα σας τα αναλύσω εγώ, τα ξέρει όλος ο κόσμος, τι είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί το κοινωνικό κεφάλαιο των συνδεσμών. Ποιο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο των συνδεσμών? Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών. Αυτό, ευτυχώς, κάποιοι υγιείς συνεργασμοί που έχουν μείνει σιγά σιγά το ξαναχτίζουν και προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Γιατί τώρα να με καλά τα λες, γιατί να μπούμε στο συνεργασμό στην ομάδα παραγωγών? Και πάμε στο ρεζουμέ τώρα. Γιατί να πεις? Καταρχάς, γιατί έχεις φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή, όταν είσαι μέλος ενός συνεδεσμού, η φορολογία σου είναι στο 10%. Όταν θέλεις να υποφεληθείς από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ΠΑΑ 1420 ή από το Ταμείο Ανάκαμψης, μοριοδοτήσε, χρηματοδοτήσε με ένα συν 10% αν είσαι σε συλλογικό σχήμα, είτε αυτό λέγεται αγροτικό συνεδεσμό, είτε λέγεται ομάδα ή οργάνωση ή ένωση οργανώσεων παραγωγών. Ειδικά για τα μέλη μας, για την Αττική και ειδικά για την Ανατολική Αττική, στα σχέδια βελτίωσης ο μεμονωμένος αγρότης παίρνει τη επιδότηση στο 40% όταν κριθεί δικαιούχος, ενώ ο συνεταιριζόμενος ή όταν αυτός που είναι μέσα στο συλλογικό σχήμα φτάνει στο 50%. Αν μάλιστα είναι και νέος αγρότης, φτάνει στο 60%. Έχουμε ένα πλάς 10 ή 20% ανάλογα με την μορφή οργάνωσης. Μετά, στην τυποποίηση, στην εμπορία, στην μεταποίηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης το 55% του προϋπολογισμού του Ταμείου της Ανάκαμψης διευθυντεύτηκε σε συλλογικά σχήματα
και ειδικά στον τομέα της τυποποίησης μεταποίησης. Θεωρώ ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε όσοι είμαστε μέλη σε ένα συνεταιρισμό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες και ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Και
και λίγο καιρό πριν καούμε, πραγματικά, τα βάλαμε εδώ. Και ευτυχώς είχαμε μια στέγη. Λίγο να κάθονται, λίγο να ξεκουράζονται, λίγο να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους κάπου. Κυρία Λιδία. Και τον απολυθωμένο ήχο.
κάποιες ιδιότητες, κάποια χαρακτηριστικά τεχνικά που ο άνθρωπος ασχολήθηκε μαζί του, αποδίδοντας εξαιρετικές ποιότητες εργασίας. Η αξιοπιστία στην εργασία, η κρυσταλλική μορφή του, είναι δύο χαρακτηριστικά που το κάνει, το μάρμαρο το κάνει να σκεταλέγεται στα ίδια και είναι από τρόμα. Τα άλλα του χαρακτηριστικά του μαρμάρου είναι σχετικά με τον τόπο μας. Συνάδει με τον πολιτισμό μας, έχει αποτυπώσει τους θεούς, τους ήρωες, τους άρχοντες, ιερά κτίρια, ιερές δραστηριότητες. Και συνάδει και συμβαδίζει με τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είναι ένα υλικό που αφορά και την πατρίδα μας. Λέμε στη διεθνή αγορά τα μάρμαρα και όλοι εννοούν τα ελληνικά μάρμαρα, την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα, είναι ένα υλικό που πατάει στον τόπο που ζω και με απασχολεί και με απασχόλησε και με βοήθησε αυτό. Να καταλάβετε, ξεκίνησα φεύγοντας από κάποια κατεύθυνση που είχα στη ζωή μου. Στα 30 μου χρόνια αποφασίζω να ασχοληθώ με το μάρμαρο. Πρώτη μου έννοια ήταν να επισκεφθώ την Τίνο, όπου αποτελεί ένα παγκόσμιο κέντρο κατεργασίας και γνώσης με το μάρμαρο. Τα άλλα τέσσερα κέντρα παγκόσμια είναι στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Καλιφόρνια. Ο Τίνος μου δίδαξε την οικονομία στο υλικό, την συμπεριφορά μου, την ευγενή συμπεριφορά απέναντι στο υλικό, αλλά και την βαθιά, την βαθιά αγάπη προς την πέτρα αυτή. Δεν θέλω να σας πω άλλο, απλά θέλω να σας πω ότι αν και στη χώρα που χαρακτηρίζεται με κρύαξη τα μάρμαρα, θα τολμήσω να σας πω ότι βρίσκεστε σαν μια μοναδική στιγμή σας ανάμεσα σε μια ατομική έκθεση με μαρμάρινα κλπ. Τολμώ πάλι να πω ότι μπορεί να μην έχει συμβεί αυτό ξανά στη ζωή σας. Αν και ζούμε στην Ελλάδα, θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να πω ότι για να καταλάβουμε λίγο την Ελλάδα, θα έπρεπε τα παιδιά μας να συμμετέχουν έστω μία φορά στην συγκομινή της Ελιάς και να χαράξουν μία φορά έστω το όνομά τους σε ένα μάρμαρο. Τώρα θα καταλάβουν πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τα μάρμαρα. Η σημερινή δημοτική αρχή. Α, γιατί αυτή μας έχει πλήξει τέλος. Όπως ακούσατε λοιπόν, θα κάνουμε σεμινάρια. Καταφέραμε λοιπόν και σας λέμε ότι από 1η Νοεμβρίου θα έχουμε σεμινάρια με λησοφωνίας, ζωγραφικής, δεκουπάς, αγιογραφίας, αναπαλαίωσης επίπλων και τον κύριο Μπένο στην τέχνη του μαρμάρου. Από τον Ιανουάριο θα έχουμε σεμινάρια αγιοπλαστικής, σαπουνιού, κεριών και κοσμημάτων. Καταφέραμε να έχουμε μια συνεργασία με την ψυχολόγο κυρία Μαρία Αρντή, με την οποία θα ξεκινήσουμε εβδομαδιαίους κύκλους συναντήσεων από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου και ώρα 4 με 7 το απόγευμα. Στη διάρκεια του νέου έτους θα έχουμε σεμινάρια, καθώς και ημερίδες, για την ενημέρωση παλιών και νέων αγροτών, με σκοπό την εναρμόνιση και ένταξή τους στα νέα αγροτικά προγράμματα,
Είναι πολλά αυτά τα νέα αγροτικά προγράμματα που θα βγουν και θα θέλαμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν και θα θέλαμε οι νέοι άνθρωποι. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, είχαμε διαχειριστεί ένα πρόγραμμα βιολογικών καλλιεργειών, το οποίο άρχισε με τη βοήθεια της τότε Δημοτικής Αρχής, με δήμαρχο τον κύριο Γιάννη Κονομάκο, ο οποίος είχε καταλάβει τις ανάγκες της περιοχής μας και κατανοώντας ότι στο Δήμο μας υπάρχουν πολλές αγροτικές εκτάσεις και καλλιεργητές, με υπέροχα προϊόντα τα οποία μπορούν να διατεθούν γρήγορα στην Αθήνα, με χαμηλό κόστος για τον παραγωγό, γιατί είμαστε το ανεκτήμητο περιβόλι της Βόρειας Αττικής. Το πρόγραμμα τελείωσε με την επόμενη Δημοτική Αρχή, με τον δήμαρχο κύριο Θωμαρούση, που και εκείνος με τη σειρά του άκουσε τα προβλήματά μας, κατανόησε την αναγκαιότητα στήριξη του μοναδικού αγροτικού συνεταιρισμού του Δήμου μας, στάθηκε δίπλα μας και βοήθησε για να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα που τότε είχε ξεκινήσει. Τους ευχαριστώ πολύ και τους δυο και γι' αυτό ελπίζω, δεν μ' ακούνε όμως, ότι και τωρινή Δημοτική Αρχή θα μας βοηθήσει να δεν μ' ακούνε που είναι κανείς. Τέλος, με χαρά θα ήθελα να σας πω ότι από το νέο έτος θα έχουμε και μαθήματα αργαλιού με σκοπό την προώθηση της παραδοσιακής κουρελούς Καπαμπλεντίου που όλοι έχουμε στα σπίτια μας. Πέρα από τα αγροτικά προϊόντα, έχουμε και προϊόντα λαϊκής παράδοσης, τα οποία θέλουμε να προάγουμε εξίσου. Γιατί η παραδοσιακή κουρελή Καπαμπλεντίου είναι ήχος του χθες στο σήμερα. Όλοι νομίζω ότι στα σπίτια μας έχουμε από μία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά και την τιμή της αποδοχής της πρόσκλησης που κάναμε στον αρχαιολόγο και δήμαρχο Σαρωνικού κύριο Πέτρο Φιλίππου Αγγέλου, ώστε να μας παρουσιάσει το εξαιρετικό του βιβλίο με τίτλο «Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της Αθήνας». Στο βιβλίο του περιγράφονται με μοναδικό τρόπο εκείνες τις στιγμές ηρωής του των αγνών, ανώνυμων επαναστατών της Αττικής που πάλεψαν με ό,τι μέσο διέθεταν προκειμένου να διώξουν την τουρκική τυραννία και να κερδίσουν την ελευθερία τους. Θα ήθελα όμως να μην επεκταθώ άλλο εγώ για να μας μεταφέρει εκείνος σε αυτές τις στιγμές και τα γεγονότα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ την αργυρό τη τάση και την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ για τον Πέτρο και από όλους φίλους που είχαμε και καιρό να βρεθούμε και κυρίως χαίρομαι για αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Ένα συνδυασμό στήριξη του πρωτογενού τομέα και της ελιάς ιδιαίτερα είναι αντίληψη. Δηλαδή, σε μία φθήνουσα γραμμή, γιατί ποτέ δεν στηρίχθηκαν όπως θα έπρεπε. Στα Μεσόγειο υπάρχει μια αναστάτωση από την περίοδο τι γίνεται με το Παπέλι και η ελιά ξεχασμένη και στο πλέον εσάς. Συνδυάζει λοιπόν ο συνεταιρισμό αυτό στη στήριξη του πρωτογενού τομέα, τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα χορευτικά που έχετε εδώ και αυτό είναι πραγματικά κατασκευαστικό και νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να τους κάνουμε και εγώ για να μην πω πολλά και επειδή το θέμα το δικό μου δεν είναι μετά με το αγρίο αλλά μου είχε σε κάποια στιγμή ο χρόνος προχωράει, θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο σύντομα είναι ένα σύντομο χαιρετισμό σαν τα προηγούμενα. Καλώς σας πρωτοθυμά. Θα έλεγα ότι δεν είναι παρουσία στο βιβλίο, αλλά ομιλία με το τι έγινε στην Αττική το 1821. Πέρσι γιορτάσαμε τα 200 χρόνια. Με αφορμή αυτή σκέφτηκα να βγάλω ένα βιβλίο, ξεκίνησα το γράφω μεγάλο, αλλά στη συνέχεια προτίμησα ένα μικρό και περιληπτικό για να μπορεί και έχω αρκετά να δώσω και εσάς. Τι έγινε στην Αττική, ελάχιστα το πολύ. Δεν είχαμε επανάσταση εδώ. Δεν επαναστάτησαν οι παππούδες μας κτλ. Ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί και μόνο οι ειδικοί γνωρίζονται τη ιστορία τη Αττικής, που είναι όμως πάρα πολύ σπουδαία και πάρα πολύ σημαντικά για την έκβαση του αγώνα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι και το θέμα μου, η επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας. Να πάμε λίγο πίσω. Η επανάσταση του 1800, δεν ξέρω αν βλέπετε τη φωτιά. Η επανάσταση του 1821, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι αποτελεί ένα πρόσημο τόρο για την αναγέννηση του ελληνισμού και του ελληνικού κράτου. Από τα σπουδαιότερα γεγονότα τη περίοδου τη επανάσταση, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, αφορούν στην Αττική και την απελευθέρωση Αθήνα. Πάμε λίγο πίσω. Πραγματικά, 1204-1456, ακριβώ στην ιστορία, η Αθήνα καταλαμβάνεται από του Φράγκου το
και οι φορεσιές από την εποχή της Τουρκοκρατίας, πόσο όμοιες είναι τουλάχιστον στο Μενίδη και στα Μασόγια του Σέντρου. Αθήνα και Τουρκοκρατία. Οι Οθωμανοί καταλαβαίνουν την Αθήνα στις 14 Ιουλίου του 1456, τρία χρόνια μετά την πτώση της πόλης. Επειδή η Αθήνα παραδόθηκε με συμφωνία, έδωσαν ο Σουλτάνος το προνόμιο σε παλιές οικογένειες Βυζαντινών, σε 10 οικογένειες συγκεκριμένα, που ήταν και η διοίκηση, ας πούμε, για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες της Αθήνας. Τα μνημεία και η ιστορία της Αθήνας, πολύ το γνωρίζουμε αυτό, αποτέλεσαν τη βάση για το διαμορφωμό στην Ευρώπη. Για τη μετέπειτα εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, ήταν η κύρια αιτία του τεράστιου πλημμυρικού κινήματος που διαμορφώθηκε στην περίοδο της Επανάστασης. Όλοι οι Φιλέλληνες, όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώθηκε εδώ, κατά βάση ήταν το πνεύμα της αρχαίας Αθήνας. Όσα γράφτηκαν για την Αττική και την Αθήνα που περιηγείται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, δεν έχουν γραφτεί για κανένα άλλο μέρος της χώρας μας και ήταν η βάση όλου του νεότερου δυτικού πολιτισμού. Αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια συμβολή που ελάχιστα αναδεικνύουν τι σημαίνει η Αττική για τη διαμόρφωση του κλίματος του φιλικού προς την Επανάσταση. Και ήταν μόνο από αυτό. Αλλά δεν πήγε πίσω από αυτούς τους Ευρωπαίους για να έρθουν να σταθούν δίπλα στους επαναστάτες. Η Αθήνα κατά τα πρώτα έτη του 16ου αιώνα, στο απόγειο δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ήταν η τέταρτη πόλη σε πληθυσμό μεταξύ των Οθωμανικών και Αλκανικών πόλεων. Όλοι γνωρίζουμε και λέμε ότι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό, όμως στην περίοδο της Τουρκοκρατίας αυτά τα χρόνια ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Αδριανούπολη και μετά η Αθήνα. Και κυρίως στηριζόταν στο αγροτικό εμπόριο, στα μελανίδια και όλα αυτά, που τα δικά μας χωριά ήταν αυτά τα οποία βαρύγανε. 26 Σεπτεμβρίου 1687 κατά το Τουρκοκρατικό Πόλεμο αποφασίζεται από τον Πολωνικό Αγροτικοσύνη του Παρθενώνα. Οι κατακτητές το γνωρίζουμε αυτό που είχαν μετατρέψει σε αυτή την Δαλοθήκη και τότε να την άκρη μέχρι το 1687 ο Παρθενώνας ισχυρόταν στα 300. Τότε οι Τούρκοι παραδόθηκαν και για μερικούς μήνες ελεγχθήκαν την κυριαρχία του στην Αττική. Και κυρίως τα μέρη τα δικά σας, γιατί εδώ ήταν η ελεγχτή στην Εύβοια που είχαν καταβάσει τις εγκαταστάσεις. Πάμε λοιπόν, δεν λέω γι' αυτό για τη συνέχεια τι έγινε με την ερήμωση της Αθήνας και τα λοιπά μετά το Τουρκο-Ελληνικό Πόλεμο και τις διώξεις που έκαναν οι Τούρκοι, για να προχωρήσω πιο γρήγορα. Πριν από την Επανάσταση, μια μεγάλη μορφή που αναδεικνύεται στην περίοδο των Ορθογραφών ήταν ο επαναστάτης, ο μεγιδιάτης Αρβανίτης Δημήτριος Λέκας, γνωστός ο Μήτρος, γνωστός ο Μήτρος Λέκας ή Μητρομάρας, στα αρβανίτικα η Μάρα του Μητρό, ξέρετε, και ήταν ακριβώς επειδή ήταν εθελός και δεν είχε μόνο τις ρεξιδούς. Αυτός εντάχθηκε στην ενάμιση του Ορθό και μετά την υποχώρησε εκεί στο Πλιεπέσιτες. Πλιεπέσιτες είναι αυτός που αφήνει την πέσα, την εμπιστοσύνη προς τους Τούρκους, δηλαδή η ανυπόταξη. Αν λέγεται κανείς Λεπές, θα ξέρετε τι σημαίνει το όνομα του ανυπότακτος. Έδρασα κυρίως στην Αττική τη Μεγαλίδα και την Ιωτία, προσπάθησε τότε να ξεσηκώσει όλη την Αττική, αλλά ο αγώνας όπως καταλαβαίνετε με τρία καράβια που αυτός έληξε άδοξα και ο ίδιος πέθανε τραυματισμένος στις 12 Φεβρουαρίου του 1782. Η οικογένειά του δάφτηκε στο Ακίστρι, ζήτησε την άδεια και πλήρωσε τους Τούρκους και έθαψαν τα οστά του στην πλατεία των Αχανών, εκεί που είναι η στήλη που βλέπετε δεξιά πίθανε. Προετοιμασία για την Επανάσταση. Εδώ παίρνουμε τώρα και στην ουσία. Η επαναστατική δράση ξεκίνησε από τα αρβανιτοκόπια της Αττικής με τους τοπικούς οπλαστικούς τους και τους εκπροσώπους της ελληνική εταιρεία και όχι από τους Αθηναίους που ζώντας στο άστρο και έχοντας καθημερινή επαφή με τους κατακτητές ήταν αδύνατο να αναλάβουν επαναστατικές πρωτοβουλίες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό λοιπόν της εξέγερσης στην Αττική ήταν πως δεν υπήρχαν ούτε αρματολίκια όπως υπήρχαν σε άλλες περιοχές της χώρας μας, ούτε υπήρχαν οργανωμένα ένοπλα σώματα με έμπειρους οπλαστικούς. Ο επαναστατικός ενθουσιασμός βέβαια επικράτησε προχωρά. Γρήγορα και διαβάζω μόνο το κείμενο γιατί συνήθως θα αναπτύσσω, αλλά είναι ο χρόνος τώρα προσδιορισμένος και είναι πιο σύντομος. Ο επαναστατικός ενθουσιασμός επικρατούσε στην Αττική και η σημαία της Επανάστασης ψώνεται στις 24 Απριλίου στο Μενίδη. Βλέπετε δεξιά τον Άβαρο της Αττικής, λευκό με ένα κόκκινο σταυρό, ήταν η επιτάσσιμη επιγραφή, δεξιά τα μάτια της Κουκουβάγιας και αριστερά, τα μάτια της φιλικής εταιρείας και αριστερά η Κουκουβάγια του σύμβολου της Ιδίας. Ο Σουρμελής αναφέρει ότι
συγκεντρώθηκαν εκεί περίπου 1.200 αρμανίδες χωρικοί επαναστάτες προερχόμενοι από τη Χασιά με αρχηγούς στο Μελέτη Βασιλείου και τον Μήτρος και Βάη Τσαβά. Από τον ήδη τον αναγνώστη του Κατιώτη, προσέξτε τον όχο καταλογή θα τα κύριε, και τους Λεγέρους, από τα Δερμενοπόρια, από τον Θανάση του Τζανιώτη και από τα Μεσόγεια, με την κεφαλής από την Παιάνια, το Λιώπης, λέγοντα μόνο, το Γιάννη Λάμπα. Εδώ βλέπετε τώρα ένας πίνακας, με όλο το διατάγιο, για να τα και το άγαλμά του που το έχω στην πλαδία της Παιάνιας. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την περιοχή σας. Πριν γίνει απελευθέρωση της Αθήνας, είχε προηγηθεί στις 18 Απριλίου η πρώτη επαναστατική δράση όταν ο Μελέτης του Βασιλείου με λίγους άντρες χτύπησε στον Κάλαμο, εδώ στην περιοχή, ανάμεσα Καπαδοκίου και Κάλαμο, όσους Τούρκους είχαν αποκουραστεί από την Εύβοια για να κατοπτεύουν τις κινήσεις στην Αττική. Η επανάσταση ξεκινάει το δούμε αμέσως μετά, στις 25 Απριλίου στην Αθήνα και στην Αττική. Έχει ξεσηκωθεί όμως η Γεωργία με την Τύπα και την Βαδιά και οι Τούρκοι με τον Ομέρ Πασά της Καρίσκου περνάνε απέναντι στα προκατεύουν εδώ ακριβώς για να ελέγχουν τις κινήσεις τι γίνεται στην Αττική. Ο Μελέτης του Βασιλείου λοιπόν δίνει την πρώτη μάχη με τους γνωστούς που είχε στρατιώτες τους αυτούς τους οποίους το σώμα το οποίο είχε εδώ στην περιοχή. Είναι σημαντικό να θυμόσαστε ότι από εδώ ξεκίνησε η πρώτη μάχη γιατί και εδώ τελείωσε. Την αρχηγία αναλαμβάνει ο φιλικός Δήμος Αντωνίου που ήρθε από την Παπιά, ξημερώνοντας στις 25 Απριλίου του 1821, οι επαναστάτες εισέρχονται στην Αθήνα από την πύλη του Κουμουνίστρα. Η Κουμουνίστρα είναι περίπου εκεί που είναι στήλες του Ολυμπίου Πυρός, εξουδετερώνοντας τους κοπούς που τη φύλακαν. Μαζεύτηκαν στις 24 το βράδυ με συνεννόηση, είτε μεσογείτες, είτε χασιώτες, είτε από όλα τα μέλησες και τα λοιπά στο Μεγύρι και ξεκινάνε το βράδυ της 24ης Απριλίου και ξημερώνοντας φτάσανε στην Αθήνα. Δίνεται ο Γιάννης Κοντάβαλης τότε σε μια ομάδα 10 επαναστατών με επικεφαλής τον Κουβαλιώτη, τον Σταμάτη, τον Πιάτη και για μένα έτσι είναι συγκινητικό που είναι και αυτός ήταν ο πρώτος που πήδησε μέσα, άνοιξε την πύλη για να μπορέσουν να μπουν οι επαναστάτες μέσα. Μη φανταστείτε ότι προτείναν και κανέναν εξοπλισμό. Ιδιαίτερο οπλισμό των επαναστατών ήταν ανεπαρκέστατος και περνάβανε σφουγιασμένες πιστόλες, πιάτια, πυρούν, σούπλες, παλούκια, ρόπαλα και ό,τι είδους εχμηρά αντικείμενα εκαυρί. Σύμφωνα με περιγραφές του Σουρμελή, προξένων αλλά και ξένων περιπτώσεων, οι επαναστάτες μπήκαν στην Αθήνα 2 ώρες πριν ξημερώσει. Αφού έσφαξαν τους συγκινησμένους κουρού, μαζί με πολλούς παπάδες, αφαντωμένους και λυμμένους με τα άδειά τους, επαναστάτες αφού ενώθηκαν με τους κατοίκους της Αθήνας, κράβαζαν το πιστό σαν έστε ελευθερία, ελευθερία, και άρχισαν να κουμπούν τις καπάνες των εκκλησιών, τελώντας δοξολογία για την ευλογία του όφρου. Η Αθήνα ύστερα από 252 χρόνια φρακοκρατίας και 365 χρόνια τουρκοκρατίας, συνολικά 617 χρόνια σπαρτιάς, ήταν πλέον ελεύθερη. Έχει 25 Απρίλια κατά τον Φίλιο, δεν έχει όρταστο ποτέ. Γιορτάζουν σε όλη τη χώρα και σωστά την Κρήτη, τα 12 μέσα από τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννητα, ότι τώρα έχουμε την πρώτη είσοδο της Αθήνας, που έχουμε κάνει κατά τη στάση, δεν έχει όρταστο ποτέ. Και είναι και στην αφάνεια στο τέλος του σπορεύου, τη γνώμη μου και το γιατί. Οι Τούρκοι πανικόβητοι από τραπιώτες στην Ακρόπολη ήδη άρχισε η πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης. Καθημερινά έρχονταν ενισχύσεις από τα νησιά όπως Σαλαμίνα, Έγινα, Ήδρα, Αντιόκια και Τάνησα. Στις 28 Απριλίου, λίγες μέρες ή 3 μέρες ύστερα, η σημαία της φιλικής εταιρείας υψώνεται στο διοικητήριο της Αθήνας. Και λέει ο Δημήτρης ο Καπούλου. Την Αθήνα την ελευθέρωσαν οι Αρμανίδες κάτοικοι των χωριών της Βόρειας Αττικής και των Μεσογείων. Γιατί όμως καθόλου υστερούν την χωριά τέτοια συγκρίση με τους Αθηναίους, υπήρξαν εν τούτης ότι οι υποδέστατοι κατά την Επανάσταση ένεχαν της Αγγλίας, όχι της πειραγωγίας τους και της γνώσης έως της αρβανίτικης γλώσσας, δις συνονοούντο μετά των Καλβανών, προπάτων δε εις αγνώστες της χρήσεως των όπων. Ξεκινάει μετά τις 25 Απρίλη η πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης, γιατί όπως είπαμε, οι Τούρκοι κλείστηκαν πάνω στον Ακρόπολη. Λέω γρήγορα.
οι άρχοντες της Αθήνας, και ενώ ξεκινάει η πρώτη πολιορκία της Αθήνας, οι εφήλιες Έλληνες είναι πάει στο προσκήνιο. Οι άρχοντες της Αθήνας δεν ανέχονταν με τίποτα ως αρχηγούς τους χωριάτες, τους σοντάριδες, τους δικούς μας δηλαδή από τα χωριά, άσχετα αν αυτοί τους απελευθέρωσαν και γι' αυτό φρόντισαν να τους απομακρύνουν. Ο Μελέτης ο Βασίλειος Κασιώτης, ο Βλαρχηγός και άλλοι βλαρχηγοί πικραμένοι από τη συμπεριφορά των αρχοντών της Αθήνας αποτελούν για τη στερεά Ελλάδα ένα στίχο στην Επανάσταση. Στις 20 Ιουλίου ο Μέμπριόνι στρατοπεδεύει στα Πατήσια. Βρίσκει την Αθήνα ανοχήρωτη εφόσον οι αγωνιστές της δικής μας είχαν αποχωρήσει και οι Αθηναίοι βεβαίως είχαν φύγει σαν να μην την ανακαταλαμβάνει και είναι η πρώτη πολιορκία. Οι Τούρκοι αρχίζουν να σπάσουν και να λέγανε και την Αθήνα. Λέει ο Παπαϊκόπουλος, ο Μέμπριόνις ενατική διέλυσε μεν την 19η Ιουλίου την πολιορκία της Ακροπόλεως, αλλά εις την Κύπρο χώρα εξακολούθη εντάσταν ο αγώνας. Οι οπλαρχηγοί όμως και τους επαναστάτες χωρικούς συνεχίζουν τον αγώνα με δύο μυθιφόρες μάχες. Η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 1821 στη θέση Δραγουμάνου κοντά στο Μικίνι, με επικεφαλής τον Αναστάση Λέκα και τον Κασιώτη Δημήτρη Σκηνά, στο Μικίνι είναι ο ίδιος ο Μεμπριόνις και αμέσως μετά, λίγο μεταγενέστερα στις 2 Νοέμβρη, στο Χαλάνδη και στο Μαρούσι, οι Τούρκοι οι τότε. Τότε λοιπόν, πάλι την Επανάσταση συνεχίζουν τα χωριά. Ξεκινάει η δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης. Από το Ιδίο και το Τόπο έχω αρκετά μεγάλη 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 Παρευρίσκεται εδώ κοντά μας ο πρώην Δήμαρχος Οροφού κ. Οικονομάκος Γιάννης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Λούσης Θωμάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Μαντάς, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Καπανδρετίου, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Καπανδρετίου. Σας ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Κάθε όμορφη εκδήλωση δεν μπορεί να κλείσει αλλιώς παρά μόνο με τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής. Πάντα συνοδεύουν τους χορούς μας. Ευχαριστώ πολύ το χορευτικό εργαστήριο Χοροπατήματα Παράδειγμα Καπανδρετίου για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, καθώς και το χορευτικό τμήμα του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, που επίσης είναι κοντά μας. Τους ευχαριστώ πολύ όλους. Καλώς στο βήμα του χοροδάσκαλου κ. Χρήστο Μαντά. Καλησπέρα και από εμένα. Οι χοροί που θα παρουσιαστούν απόψε είναι από τα Χοροπατήματα Καπανδρετίου, ντόπιοι αλβανίδικοι χοροί. Θα ξεκινήσουμε με ένα σιρτό στο σκοπό του Ντότα Πρέσου, ένα τσάμικο και ένα καγγέλι. Το χορευτικό της Αγίας Παρασκευής Καπανδρετίου θα παρουσιάσει χορούς από την Εύβοια. Με την Εύβοια είχαμε πάντα μια άμεση σχέση εδώ πέρα και ας μην ξεχνάμε την κάθε περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ανοίγαμε στο Πασαλί και κανείς του τα χωριά μας εδώ πέρα. Το χορευτικό της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάσει τους χορούς Συρτό, Καρδοντορίδικο και το καγγέλι της Αγίας Άνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.